Γεια σας Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Τι μου κάνεις, κουκλέ? Καλά είμαι. Θαυμάζω ένα πεντασταδιακό φυσίκι που μόλις έκλεισε. Μπράβο, αγόρι μου. Εγώ μόλις σταμάτησα τον τούρνο για να σου μιλήσω, γιατί ξέρω μετά το ερωτικό μηνυματάκι που σου στείλα χθες, λέω μπορεί και να παρεξηγήθηκες, μπορεί και να μην παρεξηγήθηκες. Δεν παρεξηγούμε εγώ εύκολα. Μην Μπράβο, φοβάσαι. Λεβέντη μου. Δηλαδή, επειδή σήμερα είμαι πιεσμένος ψυχολογικά με τη δουλειά, θα μου δώσεις την εξουσιοδότηση να κόψω το ονοματάκι σου και το τηλέφωνό σου και να βγάλω το ερωτικό μήνυμα στη φορά? Άμα γουστάρεις, κάνε ό,τι θέλεις. Ωραία. Να ηχογραφήσουμε μια όμορφη κλίση, να μου κάνεις μια παρουσίαση. Προλαβαίνουμε. Να κάνουμε. Για σένα προλαβαίνω. Ξεκίνα. Εγώ σ' ακούω. Είμαι όλος δικό σου. Λοιπόν, μηχανούλα, την άνοιξα, έβαλα στον πάγκο, τη δίδωσα και έξω να πειράζω. Τι θέλεις να σου πω για τη μηχανή? Όχι, όχι, όχι. Τι θα θες? Μου πεις για τις 38 βίδες. Ούτε 40 δεν ήταν. Εντάξει, ούτε 40. Δηλαδή ευτυχώς, ξεκινάμε ότι έχει πρόβλημα η μηχανή επειδή δεν είχε 40 βίδες η κούτα. Πάμε παρακάτω, το επόμενο πρόβλημα. Ευτυχώς είχα βιδολόγο όμως και λύθηκε το πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Βαριά, Νίκο. Τάγκς είναι η μηχανή, έτσι. Τάγκς. Δεν είναι η μηχανή αυτή. Εθωρακισμένο είναι. Λοιπόν, αυτό που θα σου πω είναι ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχω ξανά. Πρώτη φορά κλείνω φυσική. Πρώτη φορά δηλαδή πιάνω στα χέρια μου μια μηχανή όπως φυσικείο. Πάμε. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι στο 10ο φυσίγγι, στο 10ο κάλικα, το φυσίγγι τέλος πάντων, είχα κλείσει. Έκλεισα φυσίγγι. Ωραία. Και νομίζω το έκλεισα αρκετά καλά. Βέβαια με τις οδηγίες σου, έτσι, είδα κάποια βίντεο που είχες αναρτήσει που διαλύθηκε. Ναι, στο διωγόμαστε, πάμε παρακάτω. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τι να σου πω άλλο, τι θέλεις να σου πω? Θα σου πω λεπτομέρειες για τη μηχανή, εντάξει, έχει έκλεισες, καλές φάσεις. Έκλεισες δηλαδή πεντασταδιακό πρώτη φορά με 10 κάλικες. 10 κάλικες, ναι. 10 κάλικες, 10 κάλικες δοκιμαστικούς, αυτούς που πάνε δηλαδή άχρηστοι. Να ρυθμιστεί η μηχανή, στον 11ο κάλικα έκλεισε πενταστάδιακα. Στον 10ο κάλικα το έχω μπροστά μου, φυσικά. Ωραία. Στα 14 χιλιοστά. Στα 14 χιλιοστά. Αν θες να σου πω ένα setup από το site. Και πες το, αγόρι μου. Είναι PSB1 στα 33 γραμμάρια, νούμερο 6. Ωραία. Κάγια με ντράγκο συγκεντρωτήρα. Για φάσα. Ναι, φάσα. Ωραία. Περίμενε τώρα. Μπορεί εσύ να μου στείλεις μια όμορφη φωτογραφία με τους 10 κάλικες τους χρησιμοποιημένους και τον 11ο που κλείσες πενταστάδιακα? Θα ψάξω, θα σου βρω και θα σου στείλω φυσικά. Δεν πειράζει. Στείλε ό,τι έχεις, άμα τους πέταξες ό,τι έχεις. Βάλε μία-δύο καλές φωτογραφίες στη μηχανή, να μην φαίνονται πολλά πράγματα από πίσω, να μην φαίνονται προσωπικά αντικείμενα και τέτοια. Λοιπόν, γιατί εδώ στο τέλος θα μας κατηγορήσουν ότι στείλουμε και πώς το λένε, και παρουσιάσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εσύ ρε φίλε, το ξέχασα, είχες πάρει την τελευταία μηχανή χρώματος μπλε. Ναι, ναι. Ενώ ο φίλος μας, ο Μπρατσαράς, πήρε τη μαύρη. Ο μαύρος πήρε τη μαύρη. Εγώ πήρα την μπλε, την τελευταία και τυχερή που λέει. Ναι, αλλά ξέρεις τι του έκανα. Τον έβαλα και του λέω, για να δώσει που σε Μπρατσαράς να σηκώσει την κούτα. Και την είχα βάλει σε μία γωνία την κούτα και του κόπηκε η μέση. Δεν έχει ανάγκη αυτός, είναι πολύ καιρό. Είναι πρισμένος. Μου έλεγε σηκώνει 130 κιλά. Λέω, Παναγιά κοντά σου. Ναι, ωραία, πάμε παρακάτω. Πώς γενικές εντυπώσεις, να πούμε ότι είναι η α5S, η LCR2. Τελευταία μηχανή που είχα. Ακριβώς αυτή είναι. Την πήρες εσύ. Ναι. Εγώ είχαμε επικοινωνήσει και παλιότερα, έτσι. Ναι. Άρα δεν πήρα, τότε που έφυγε να συνέβω. Πήρα αυτή εδώ. Λοιπόν, η μηχανή είναι απλή. Δηλαδή είναι νομίζω τόσο απλή που μπορεί να τη χειριστεί οποιοδήποτε. Αφού εγώ τη χειρίστηκα σχετικά άνετα που πρώτη φορά κλείνω φυσική, νομίζω ο καθένας μπορεί να τη χειριστεί. Ωραία. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, δεν σου μπορώ να σου περιγράψω. Καλά μου, μεγάλη δηλαδή που έκλεισα το πρώτο φυσική. Έτσι. Πού να δεις, αγόρι μου, πού να δεις, αγόρι μου, τι χαρά θα πάρεις όταν θα του φεκίσεις την πρώτη φάσα με πενταστάδιακο φυσίγγιο δικό σου ναι. Και θα την ανατινάξεις στον αέρα και θα πέσει κάτω
αυτό περιμένω. Και θα πέσει κάτω, λες και έχει τρακάρει πάνω σε τσιμεντόλιθο. Τι γραφή είναι, για να δω. Τι γραφή είναι αυτή. Ότα με το. Να την, πρόσεξε να την πάρει του φεκιά, όχι να την πάρει κανέναν μοσκαγό. Καλά, εντάξει. Ναι. Πετύχουμε κιόλας. Γιατί, γιατί όταν εγώ πιο μικρός μάθαινα να του φεκάω, πάω και κλεγόμουν από το μαγαζά τώρα ότι δεν ήταν καλά τα φυσίλια. Και γυρίζει και μου λέει, ωραία παιδί μου, λέει, επέτυχες καμιά κύχλα ή πήγαινανε στον αέρα. Του λέω, δεν είμαι σίγουρος. Μπράβο, πολύ. Καλή εμφάνιση. Πρακτικά τώρα εντάξει, πρέπει να είσαι και λίγο στο συμπάδι καλός, έτσι, ειδικά στις φάσεις. Έτσι παγούεται. Εμένα να ξέρεις οι ντουφεκές. Και ο φίλος μας ο κοινός και εγώ το δουλεύουμε. Οι ντουφεκές να ξέρεις οι περισσότερες μου μένουν πίσω. Μόνο στην κύχλα κάτι κάνω. Στα άλλα τα θυράματα δεν είμαι της προσκόμπευσης. Δεν είσαι της προσκόμπευσης. Στη φέρμα πάντως, όταν είχα το σκύλο και ζούσε, καλό παράδεισο να έχει το σκυλάκι για το ένα και το άλλο. Και το πρώτο, λοιπόν, το πρώτο ξεφόλιαζε, δεν φέρμαρε. Λοιπόν, στη φέρμα μπορώ να του φεκίσω το θύραμα στα 5 μέτρα από την κάνη του όπλου πριν καν ανοίξει του φεκιά. Με καλά ποσοστά. 1 στα 2, 2 στα 3, 2 στα 4, 3 στα 5, κάπου εκεί, μέσα στις άκρες. Αρκεί να είναι στρωτό το ξεπέταγμα. Άμα πάει λίγο άτσαλα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ έμαθα να του φεκάω σε πολύ μικρή απόσταση από την κάνη. Όχι να φεύγει μακριά, γιατί εκεί πέρα τα χάνω με τις προσκόπευσεις. Αλλά ξέρεις, βάζω κάτι λεβέντες σαν και εσάς που σας ήταν καλή του φεκαδόρη και με βγάζετε ασπροπρόσωπο. Σωστό. Δουλεύουν τα χέρια, δουλεύει το μυαλό. Καλά. Πάμε. Τι άλλο έχουμε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τα φυσίδια, δηλαδή που κλείνεις με αυτόν τον τρόπο πεταστοδιακά, είναι απάθητα. Δηλαδή. Έβαλες το μιζουράκι στα 14. Ναι, το έβαλα. Δηλαδή, με μια μικρή πίεση τερμάτισε. Ωραία. Δηλαδή, με λιγότερο από ένα κιλό στατική πρέπει να τερματίζει. Ναι, νομίζω με. Εντάξει, το ναι, όχι κιλό, λιγότερο. Ωραία. Είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Με κάνει μεγάλη εντύπωση. Να μην σου κάνει εντύπωση αυτόν τον πεταστοδιακό, γιατί αυτό ακριβώς είναι που θα σου δώσει το ανατίναγμα του θυράματος. Θα σου δώσει τις μένουσες στα πολλά μέτρα και θα σου δώσει το δραστικό βεληνικές στα πολλά μέτρα οριακά. Εκεί που σταματάνε τα άλλα, αρχίζει τον πεντασταδιακό. Έτσι τουλάχιστον αρχίζουν και περιγράφουν οι πελάτες. Εγώ είμαι τώρα, το λέω μετά από τόσα χρόνια. Το πεντασταδιακό ανακαλύφθηκε το 2013. Τώρα έχουμε 2020. Μετά από 7 χρόνια λέω κι εγώ, ο κακομοίρης, πρώτη φορά, ότι να καυχηθώ κι εγώ μια φορά, Γιατί να μην καυχηθείς, το δικαιούσε νομίζω. Θα δείξει ιστορία, Οι πελάτες να το λένε, γιατί άμα το πω εγώ θα λένε ο παπάς σε βλογάει τα γενιά του, ξέρεις. Τώρα που πάω και κάνω και τον ψάλτη έχουμε διπλό πρόβλημα. Είμαι κοντά στον παπά. Ελπίζω να μην πιάσουν οι κατάρες από όσους με καταργούνται που τσουκώβω με ροκάματο. Όχι, δεν σε πιάνει τίποτα. Αφού είσαι κοντά στον παπά εκεί. Ρε φίλε, έτσι είναι η δουλειά. Παλεύω κι εγώ για ένα μεροκάματο. Δυστυχώς η αγορά είναι μικρή και είναι οι πελάτες περιορισμένοι. Αν είμαστε πουθενά σε καμιά Αμερική που ήταν ωκεανός, οι πελάτες γεια προλαβαίναμε, στο τέλος θα κάναμε ένα μεγάλο συνεταιρισμό για να τους προλάβουμε. Λοιπόν, τι άλλο όμορφο έχεις να πεις? Τι όμορφο έχω να πω? Τι να σου πω, έχω να σου πω ότι εύχομαι να ζήσω τις ωραίες στιγμές με τα φυσικά που τα φτιάχνουμε τη μηχανή σου. Είναι σίγουρο βέβαια. Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο που πρέπει να εύχεσαι είναι το παιδί, το νεογέννητο, να είναι καλό, γερό, δυνατό, υγιέστατο και όταν με το καλό ενηλικιωθεί, να ξέρει ότι έχει πρίκα μία μηχανή πεντασταδιακή από πίσω. Να σε καλά βέβαια να τις πετάξεις τα μάτια έξω, σπάς την εσύ και άμα καταφέρεις και τις σπάσεις θα σου πω και μπράβο και θα τις φτιάξω εγώ τσάμπα ή θα σου δώσω άλλη σε ξεφτυλισμένη τιμή. Σπάς την εσύ πρώτα. Δεν νομίζω να είναι εφικτό αυτό. Δεν νομίζω να την καταφέρω. Το μοχλό να είσαι σίγουρος ότι θα καταφέρεις να το σπάσεις. Το μοχλικό σύστημα δεν θα καταφέρεις να το σπάσεις.
Έχει σχεδιαστεί μηχανή, όση πίεση και να βάλει ο χειριστής, να σπάσει μόνο το τελευταίο κομμάτι του μοχλού, που είναι κάτω-κάτω στον άξονα. Από εκεί και πέρα δεν σπάει τίποτα άλλο. Φαντάσου, δεν ξέρω αν είδες το άρθρο που έβγαλα τώρα με τη σπασμένη ξυλόκουτα που πήγε η Ιταλία. Λοιπόν, τι γίνεται με τις μεταφορικές. Έπρεπε μετά από χρόνια να βγάλω κι εγώ ένα άρθρο να πούμε, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται σε μεταφορές Ελλάδας εξωτερικού κτλ. Λοιπόν, η δικιά μου η μηχανή, όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι τάγκς. Και όχι μόνο αυτή και οι άλλες, έτσι. Αλλά ειδικά τα σασίτα μονοκόμματα της σειράς Α5 και της σειράς Λάσκα 300, που είναι χοντροκομμένα, ηλεκτροσυγκολλημένα κτλ. Κτλ. Στα σημεία που πρέπει. Μιλάμε για πολύ χοντρόκομμα, έτσι. Δεν πάμε να γλιτώσουμε 10-20 ευρώ από το κόστος παραγωγής. Χοντροκοψιά επίτηδες. Δύο νούμερα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, σπάσανε την κούτα και δούλευε η μηχανή κανονικά. Ας είχε φάει τρακαρίσματα η μηχανή μες στην κούτα του σκοτωμού. Λοιπόν, μου γράφει ο πελάτης, λέει, η μηχανή λέει δουλεύει κανονικά. Του λέω ευχαριστώ πολύ. Σ' άλλες μηχανές θα είχαν φύγει τα μοτέρα από τη θέση τους, ανταγωνιστικές πάντα έτσι. Θα είχαν στραβώσει σασί, Παναγία να φυλάει. Εντάξει, αυτό μπορεί να το καταλάβει και ο πιο δαΐς, δηλαδή, ότι πρόκειται για να πει. Δεν μου λες, η μέση σου κόπηκε. Ναι, μπορεί να είναι λίγο η μέση. Μπράβο. Σε πονάει η μέση από την κούτα ή από τη μηχανή? Από την κούτα που τη σήκωσα προφανώς. Είναι κάνα 10-15 κιλά η κούτα, είναι και κάνα 30 μέσα σε άκρες η μηχανή. Είναι βαριά. Είχες πάρει ογκομετρικά, εσύ δεν θυμάμαι. Όχι, δεν έχω ογκομετρικά. Θα έρθει εγώ, η ώρα με το καλό. Εγώ επειδή θα κοιτήσω κατά βάση, λίγο από 33 και πάνω, μου είχες πει ότι αυτά τα φυσικά, δηλαδή ειδικά για τη φάση, καλό να τα γεννήσει και ένα. Ναι, βέβαια. Το μόνο που μπορεί να πάρεις είναι ογκομετρικό πυρίτιδας, έτσι. Εάν γεμίζεις, ας πούμε, μία γεμισιά, ένα 80-35 και λίγο αλευράκι, με κάποια μπαρούτι, ας πούμε, καλή, που να αντέχει ζόρια, θα βάλεις το ογκομετρικό να βάζει ένα 75 και εσύ θα προσθέτεις τη ζυγαριά το 004, 005, κατάλαβες, 006. Θα σου βγάζει δηλαδή ένα 74, ένα 75, ένα 76. Και εσύ θα προσθέτεις τους κόκκους. Νομίζω είναι το εγκομετρικό είναι και γενικότερα και πέρα από, είναι και ευκολία μεγάλη δηλαδή, γιατί λίγο που γέμισα και είδα, λέει πάρε το κουταλάκι, γέμισε το ένα, κούνα το άλλο, σου πέφτει μια φορά, δηλαδή ενώ με τα εγκομετρικά έχεις και τα πράγματα πιο τακτοποιημένα. Που ναι, άμα, που τα πάρεις, δηλαδή, άμα τα πάρεις και ζευγάρι θα σου κάνω πιο καλή τιμή, μην φοβάσαι. Κάποια στιγμή θα πάμε. Μα για να σε καλοπιάσω, γιατί έχω ανάγκη, κατάλαβες. Είσαι καλός πολιτής. Ω, δεν είναι αυτό φίλε, δεν είναι αυτό. Είσαι ο πρώτος από όλους που μαθαίνει αυτό το μυστικό. Λοιπόν, σήμερα έδωσα την προκαταβολή για να ξεκινήσω το βιομηχανικό. Να δω και ο Θεός μέχρι το καλοκαίρι να τα έχω καταφέρει. Πάρες μηχάνημα δυνατό προφανώς. Όχι, όχι. Μεταστέγαση. Μεταστέγαση, Ναι. Πρέπει να φτιάξω αλλού, γιατί δεν έχω χώρο, δεν έχω τετραγωνικά. Δεν έχω γερανογέφυρα, δεν έχω πολλά πράγματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε όλα τα καλά. Παναγιά κοντά σου. Παναγιά να σε βοηθάει. Ωραία. Τώρα, αφού είπαμε τα όμορφα, να πούμε και τα άσχημα. Τι δεν σ' άρεσε στη μηχανή? Τι δεν μου άρεσε στη μηχανή? Εντάξει, κοίταξε. Σε αυτό το... Προφανώς έβγαλες μια μηχανή low cost, από ό,τι κατάλαβα, το LC. Το LC είναι large consumer. Ναι. Δηλαδή, μεγάλης κατανάλωσης, έτσι, μεγάλης κατανάλωσης, αλλά επειδή είναι μαζική παραγωγή, ρε παιδί μου, υποχρεωτικά από κάπου κόψαμε. Ας πούμε, στην LC την πρώτη, εγώ έκατσα και έκανα πλαναρίσματα και την έκανα και Super Magnum. Στην LC την R2, για να πέσει το κόστος, άλλαξα τον τρόπο. Δεν θυσίασα την ποιότητα, αλλά δεν την έκανα Super Magnum.
Έκοψα από τα κολονάκια, τα έκανα πιο κοντά, έκοψα από τα διζάκια, δεν τα έκανα για Super Magnum, τα έκανα πιο κοντά και. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Η Lascar 300, ας πούμε, επειδή ήταν πιο εύκολη ως αντικαταστάτης μαζικής παραγωγής, δηλαδή θα ήταν η R3, έτσι, θα ήταν η α5S LC R3, για να μην τη βγάλω R3 και μπερδεύεται ο κόσμος, λέω, τράβα ένα νούμερο 300 στρογγυλά, αφού 300 θα είναι σε πακέτο η τιμή της και τελείωσε. Τώρα. Κατάλαβες. Και της άλλαξα κωδικό τελευταία στιγμή. Ναι, το παρακολούθησα το project αυτό το δεδομένο με το και τα βίντεο που έβγαλε. Ναι, φαντάσου ότι από τη δικιά σου, η δικιά σου ας πούμε έχει πρεσαριστά τα πυράκια, τα τέσσερα, στα δύο χρωμιωμένα πιστονάκια, έτσι, με 20 άξονα. Λοιπόν, ετούτη εδώ, ναι μεν τα βαράω σφυριές να μπουν, αλλά δεν μπαίνουν πρεσαριστά, μπαίνουν λίγο πιο ελεύθερα, είναι όμως πιο χοντροκομμένα. Από εκεί, εγώ κερδίζω εργατόρες. Ο άξονας της Lascar 300 είναι πιο χοντρός, κοστίζει παραπάνω κοστολόγιο, αλλά επειδή είναι πιο χοντροκομμένος, πάλι κερδίζει εργατόρες. Δηλαδή από κάπου θα χάσεις λεφτά, από κάπου θα κερδίσεις. Κάνεις. Εντωμεταξύ την έκανα τεράστια μαζική παραγωγή, έτσι, σε σχέση με όλα τα προηγούμενα project που είχα κάνει. Και επειδή δεν το σηκώνει και η αγορά, λέω, ξεφτύλισε την τιμή. Είχα βάλει σκοπό κιόλας να μαζέψω λεφτά, κακήν κακός, γιατί διαφορετικά είχα ημερομηνία λήξης στο μαγαζί που είμαι. Και λέω, ότι και να γίνει, εγώ πρέπει να πουλήσω υποχρεωτικά. Οπότε ξεφτύλισα τις τιμές, προκειμένου να μαζέψω τα λεφτά, να βάλω μία αρχή, να πάω για μεταστέγαση. Γιώργο, δεν είχα άλλη ελπίδα. Στο λέω πεντακάθαρα. Ούτε σε άλλος ήμουν έτοιμος να το γράψω και δημόσια. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος που να είναι απελπισμένος για λεφτά, που είναι όλη η Ελλάδα απελπισμένη για λεφτά, έτσι, αυτός είμαι εγώ, διότι πρέπει σε ορισμένο χρονοδιάγραμμα να κάνω όλες τις δουλειές και να βρω και ένα σκασμό λεφτά. Φαντάσου ότι μόνο για τη μετακόμιση θέλω 1000 ευρώ. Πρέπει να φέρω φορτηγό και γερανό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Εύχομαι να σου πάνε όλα, όλα κατευχή να πάνε. Να πάνε όλα καλά. Αυτό υγεία μόνο. Να έχουμε σίγουρα, πάνω απ' όλα και θα δω και ο Θεός. Υγεία, εντάξει. Εντάξει, Γιούγκα μου. Λοιπόν, θέλω την εξουσιοδότησή σου να βγάλω την κλίση. Στείλε μου μερικές φωτογραφίες. Βεβαίως. Και... Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία. Οπότε βγάζουμε την κλίση, στείλε μου μερικές φωτογραφίες και να κάνουμε βιντεάκι παρουσίασης. Καλορίζικη, καλοδούλευτη, να σε έχει ο Θεός καλά. Ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ για όλα. Εσένα. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή νύχτα.